Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τώρα από πού να το πιάσουμε, είναι αυτό το θέμα του κόστους της ενέργειας και ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα, των καυσίμων. Που αντιμετωπίζει όλος εδώ πέρα ο πληθυσμός, πλέον όχι μόνο της περιοχής, αλλά και της χώρας γενικότερα. Ακούσαμε τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Και θα θέλαμε έτσι το σχόλιο σας περί αυτών. Από όπου και να το πιάσουμε, το σίγουρο είναι ότι τσουρουφλίζει. Καίει. Μακάρι να τσουρουφλίζε, θα ζεσθενόμασταν. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι μόνο με την αύξηση των τιμών που μας καίει να ζεσθενόμασταν κιόλας. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολη όλη η κατάσταση για τους καταναλωτές, για τους πρακτηριούχους, για όλο τον κόσμο δυστυχώς. Μία φοβερή αύξηση των τιμών, έτσι κι αλλιώς υπήρχε μία γενικότερη άνοδο λόγω της ενέργειας, αλλά λόγω της αύξησης. Ήρθε, ναι, η εκτόξευση από την Ουκρανία με όλα τα συμβάντα. Ήρθε η εκτόξευση ακριβώς με την Ουκρανία, που ήταν τραγικότατη αυτή η αύξηση. Σε σημείο που να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ούτε εμείς οι ίδιοι οι πρακτηριούχοι. Εγώ προσωπικά αγόρασα καύσιμα στην πιο υψηλή τιμή τους. Ναι. Από τη στιγμή που ο κόσμος μετά άρχισε να ακούγεται ότι θα πέσουν λίγο οι τιμές, θα δοθεί βοήθημα κτλ. Όλοι φρενάρανε. Εμείς εκ των πραγμάτων αναγκαζόμασταν να κατεβάσουμε λίγο τις τιμές, ήδη... κοντά στη εβδομάδα και σχεδόν οι περισσότεροι πρακτηριούχοι έχουν μπει μέσα. Τώρα μια και το αναφέρατε αυτό, εκεί οφείλεται και μια μεγάλη διαφοροποίηση που βλέπουμε, αρκετά μεγάλη, στις τιμές. Λέγαμε, ναι, μια εφαρμογή που βρήκε εδώ ο Γιάννης. Το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, το Παρατηρητήριο Τιμών. Το Παρατηρητήριο, mm-hmm, λοιπόν, ναι, έδειχνε τις τιμές σε πρατήρια βενζίνης, καυσίμων γενικά, στην περιοχή του Εύρου. Και εντάξει, αν εξαιρέσουμε το νησί, υπήρχαν μεγάλες διακυμάνσεις μέσα στον υπηρετικό κορμό. Πολύ μεγάλες, και είναι λογικό, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη έχουμε φοβερή αύξηση στις τιμές. Μιλάμε για και μία αλματώδη αύξηση, ιδιαίτερα στα πετρέλαια. Τα πετρέλαια ξεπεράσανε τα 2 ευρώ. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος, κυρία Καλαϊτζή, αν κάποιος, βλέπουμε δηλαδή ένα πρατήριο που έτυχε κάποια στιγμή, είχε απόθεμα, τέλος πάντων, αγόρασε σχετικά πιο φθηνά. Βλέπουμε σήμερα στο παρατηρητήριο τιμών ότι πουλάει πιο φθηνά. Αμέσως μετά ξαναγεμίζει τη δεξαμενή του και μπορούμε να το δούμε στα ύψη, στο Θεό που λέμε. Έτσι ακριβώς. Εγώ πουλούσα ένα παράδειγμα. Τα καύσιμα μου, σας λέω ότι αγόρασα στην πιο υψηλή τιμή. Εκ των πραγμάτων θα πουλάω υψηλά. Εκ των πραγμάτων, όσο και να μηδενίσω τελείως το κέρδος μου, να μην βγάζω καθόλου, πάλι θα είμαι υψηλότερη από κάποιον πρακτηριούχο ο οποίος αγόρασε με χαμηλότερη τιμή. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσες μεγάλες διαφορές από πρακτήριο σε πρακτήριο. Και πόσο μπορεί ο κάθε επαγγελματίας να κατεβάσει μια φορά για να... θα κατεβάσει, δηλαδή θα μηδενίσει, ας πούμε, το κέρδος, αλλά δεν είναι βιώσιμες μετά οι επιχειρήσεις. Πόσες φορές θα το κάνει αυτό, σε πόσες παραγγελίες, σε μία. Δεν είναι μόνο αυτό. Να σκεφτούμε ότι εγώ παλιότερα χρειαζόμουν για να πάρω 10.000 λίτρα, ένα παράδειγμα, χρειαζόμουν 15.000 ευρώ, τώρα για να πάρω 10.000 λίτρα, την ίδια ποσότητα, χρειάζομαι 20 και 22.000 ευρώ. Τεράστιο. Δηλαδή ήδη πρέπει να αυξήσω το κεφάλαιό μου εκ των πραγμάτων για να πάρω την ίδια ποσότητα. Ναι. Αυτά είναι από τη μεριά των πρακτηριούχων. Από την άλλη, ο καταναλωτής είναι δύσκολο να δώσει αυτά τα χρήματα για να κάνει τις διαδρομές που έκανε. Την πρώτη εβδομάδα δεν το κατάλαβε. Τη δεύτερη εβδομάδα το κατάλαβε όμως. Γιατί έβαζε 20 ευρώ και έβγαζε συγκεκριμένα χιλιόμετρα. Την επόμενη εβδομάδα ξανά έβαλε 20 ευρώ και δεν έκανε ούτε τα μισά χιλιόμετρα. Τώρα έχουμε αυτό, κυρία Καλαϊτζή, την εξαγγελία της κυβέρνησης για αυτό το επίδομα καυσίμων, το οποίο τώρα δεν ξέρω, εμένα, ας πούμε, στη δική μου τσέπη, στη δική μου ικανότητα, ας πούμε, μου φαίνεται ψίχουλο.
Δεν ξέρω, εσείς με τον κόσμο κοιτάξτε που μιλάτε. Να δείτε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι είναι ψίχουλα είναι ψίχουλα. Ναι. Έτσι. Από την άλλη θα μπορούσε να μην να ήταν και καθόλου. Ναι. Λειτουργικό θα είναι. Για σας, πώς θα το διαχειριστείτε. Δεν θα το διαχειριστώ εγώ. Έτσι. Γιατί ο καταναλωτής έρχεται υποτίθεται με μια κάρτα στο χέρι. Είμαι ναι. μια κάρτα στο κινητό του ή είμαι ρευστό. Ναι. Δηλαδή θα είναι όπως είναι μια πιστωτική ή αυτοί που παίρνουν κάρτα ελληνικής και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή θα έρχονται με την κάρτα τους, θα βάζουν το καύσιμό τους και θα φεύγουν. Για μας είναι το ίδιο πράγμα για τους πρατηριούχους. Το θέμα είναι ο καταναλωτής θα μπορέσει να το κάνει, να κατεβάσει την εφαρμογή. Γνωρίζουν όλοι ή θα αναγκαστούν να πάνε και στους λογιστές τους και να μοιραστεί το όποιο έσοδο και να είχαν από τη διαφορά του καυσίμου. Θέλω να πω ότι είναι να πάρει ένας καταναλωτής 40 ευρώ. Εάν για να κατεβάσει αυτή την εφαρμογή που δεν θα μπορέσει να την κάνει ή κάποιος που δεν γνωρίζει θα αναγκαστεί να πάει σε ένα λογιστή και είναι λογικό ο λογιστής να χρειαστεί να πρέπει να το χρεώσει γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Ναι. Οπότε δεν θα έχει το ίδιο όφελος από κάποιον ή αν κατέβαιναν οι τιμές κατευθείαν στο πρατήριο. Αυτό θέλω να πω. Θα ήταν πιο λειτουργικό δηλαδή. Θα ήταν πιο να ήταν λειτουργικό. Οριζόντιο. Ακριβώς οριζόντιο. Βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι εξαιτίας των μνημονίων αυτό δεν γίνεται. Ούτε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ούτε η μείωση του ΦΠΑ. Όσο και να φωνάζουμε, όσο και να αποδεικνύουμε ότι με το να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και με το να μειωθεί το ΦΠΑ, το κράτος θα έχει περισσότερα έσοδα, δεν το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Άρα είναι μνημονιακή δέσμευση. Σαφώς και είναι μνημονιακή δέσμευση. Από το 2010 που μπήκαν οι πρώτοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ή μάλλον δεν μπήκαν τότε, εξισώθηκαν. Τότε αυξήθηκαν οι ναι. πρώτοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία χρόνια μία φοβερή αύξηση. Φοβερή αύξηση. Ναι. Γιατί αυτό προξενούσε μια απορία τώρα που του λέτε, εντάξει μας λύνετε την απορία αυτή, γιατί λέγαμε ότι, το λέγαμε και εμείς εδώ έτσι, ίσως αγνοώντας ορισμένα στοιχεία, λέγαμε ότι οι διπλανοί γείτονες χώρες ας πούμε, καταφέρνουν και έχουν χαμηλότερη βενζίνη, αλλά όχι μόνο οι γείτονες χώρες και άλλες χώρες της Ευρώπης που μισθολογικά είναι ανώτερες από εμάς, δηλαδή ο μέσος μισθός ή ο κατώτατος είναι ψηλός. Ναι, και ήδη έχουν κατεβάσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και, και άλλοι κατεβάσανε και το ΦΠΑ τους, αλλά πιο πολύ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει σε εμάς. Από την άλλη, παραπονιόμαστε εμείς οι πρατηριούχοι ότι οι καταναλωτές πάνε στις γείτονες χώρες. Ναι, θα το λέγαμε και αυτό το θέμα, το ανοίξετε μόνοι σας. Το άνοιξε γιατί είναι πάλι ένα θέμα που καίει τους πρατηριούχους και τους καταναλωτές βέβαια. Ναι. Πάντα υποστηρίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη μετακίνηση σε όλες τις ακριτικές περιοχές και στις περιοχές που υπάρχει μεγάλη διαφορά στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο. Γιατί θα πάνε στις γείτονες χώρες όχι μόνο για να αγοράσουν καύσιμα, θα πάνε για να αγοράσουν και τρόφιμα, σε συγκεκριμένη περίπτωση ρούχα, παπούτσια, τα πάντα. Όλα τα καταναλωτικά. Ακριβώς, ακριβώς. Το καλύτερο θα ήταν, όπως για να κάνουν αυτή την κάρτα επιδότησης, να την είχαν σε μόνιμη βάση. Με κάποιο μεγαλύτερο ποσοστό πιθανότατα και να δοθεί σε κατοίκους, σε μόνιμους κατοίκους ακριβικών περιοχών. Ναι, θα ήταν. Δηλαδή σε μία έκταση, σε μία απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρα από σύνορα, να δινόταν μία τέτοια άλλη κάρτα σε όλους τους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να έρθουν στο πρατήριο και να έχουν αυτή από μόνη την επιστροφή. Βέβαια, κυρία Καλατζή, καμιά φορά και εμείς μόνοι μας οι πολίτες βγάζουμε τα ματάκια μας. Τι θέλω να πω, ότι θα λέγαμε 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα, μετά θα λέγανε οι άλλοι γιατί 20 και όχι 30, και όχι γιατί στον Εύρο και όχι και στη Ροδόπη, και θα. Και στο τέλος δεν γίνεται θα είναι, τίποτα. Δεν θα είναι μόνο στον Εύρο, θα είναι και στην Ροδόπη, σαφώς. Θα είναι και στην Ξάνθη, θα είναι και στον Προμαχώνα. Μιλάμε για όλη την Ακρίτικη. Έτσι, για όλη την Ακρίτικη περιοχή.
αλλά να είναι σε μόνιμη βάση, σε μόνιμη βάση. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην περιοχή μας ή μόνο στην Ελλάδα. Είναι και σε άλλα κράτη. Ναι. Και έχει λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Α, έχει εφαρμοστεί αλλού. Έχει εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχουν δώσει κάποιες εκτόσεις. Και έχει λυθεί. Είναι αυτά προτάσεις σας προς την κεντρική κυβέρνηση. Από το σωματεία σας, από τους φορείς που σας ακούσουν. Έχουν γίνει επανειλημμένες φορές. Μάλιστα. Δεν βρήκανε ευήκο αότα. Προς το παρόν όχι. Τώρα, για να κλείσουμε, για να μην σας κρατάμε και πολύ από τη δουλειά σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα θέμα το οποίο πολλές φορές και εμείς με το Χάρη το έχουμε συζητήσει. Βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, όποτε υπάρχει αύξηση στην τιμή των καυσίμων, πολύ δύσκολα επιστρέφει στην αρχική τιμή. Οπότε θα παγιωθεί, πιστεύετε εσείς, αυτή η τιμή, ας πούμε, στα 2 ευρώ το λίτρο στην βενζίνη, ή υπάρχει φως στο τούνελ, ας πούμε, μετά από κάποια χρόνια, να το ξαναδούμε στο 1,5 ευρώ και ίσως και παρακάτω? Όταν, η αλήθεια είναι ότι ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, έτσι. Σαφώς και όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, μπορούν και να ξανακατεύουν. Αλλά από τη στιγμή που είναι ένα προϊόν χρηματιστηριακό, έχει και τα πάνω του, έχει και τα κάτω του. Το θέμα είναι πού θα καθίσει η πύλη. Αυτό, να καθίσει σε λίγο πιο χαμηλό, χαμηλή αξία. Αυτό που σταθμίζαμε εμείς, λέγαμε, ξεκινάει κάτι από 1 ευρώ, χτυπάει 1,5. Όταν θα υποχωρήσει το 1,10. Θα μείνει για κάποιο καιρό εκεί. Θα ξαναγίνει μια εκτείναξη τιμών, θα πάει στο 1,70, θα υποχωρήσει το 1,20. Θα μείνει, δηλαδή δεν ξαναγυρίζει ποτέ στην αρχή. Όχι. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Μόνο αν γίνει κάτι πολύ ακραίο. Ναι. Όπως ήταν, ας πούμε, η πανδημία ή... Να ανακαλύψουμε πετρέλαιο στην Καβύλη. Πολύ μακρύ. Σας εύχομαι. Ή μάλλον μας το εύχομαι, γιατί για όλους μας θα... Τώρα να πω εγώ, αν η Καβύλη θα είναι πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι και κοντά στην Τουρκία, θα διεκδικούν και αυτοί... Στην εκμετάλλευση θα πάμε. Μετά θα έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους. Ξανά. Στην εκμετάλλευση θα ζητήσουν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να σας αφήσουμε να συνεχίσετε τη δουλειά. Πολύ διευκρινιστικά αυτά που είπατε και σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Καλή δύναμη σε όλους μας. Καλή συνέχεια.